Πρώτη καλησπέρα τη μοιράζομαι με δύο γυναίκες που πολύ μας απασχόλησαν τη φετινή θεατρική σεζόν. Σοφία Δερμιτζάκη και Νικολέτα Δάφνη. Οι γυναίκες πίσω από τη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Σταματία του Γένους Αργυροπούλου είναι αδιαφυσβήτητα η παράσταση που λάτρεψε το κοινό στην Κρήτη το φετινό χειμώνα. Η Σοφία και η Νικολέτα ταυτίστηκαν με πολλούς τρόπους με την αγαπημένη Σταματία, όπως συνέβη και με όλους εμάς που την παρακολουθήσαμε να ξεδιπλώνει την απέραντη μοναξιά της με φόντο τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Κάνετε. Καλά είμαστε. Πολύ χαίρομαι που σας έφερα. Αλήθεια σας το λέω. Και εμείς χαιρόμαστε. Αυτό που σας έγραφα ότι θέλω να σας δείξω στον κόσμο τέλος πάντων, να πω ότι ορίστε, αυτές είναι που είναι πίσω από τη Σταματία. Η Σταματία η Δία και η γυναίκα πίσω από τη Σταματία. Ναι. Πολύ σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που προλάβατε λίγο και βρήκατε λίγο ζάλιμπο χρόνου. Σοφία, Νικολέτα, καλώς ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ποιο αριθμό παράτασης της παράστασης βρισκόμαστε? Η τρίτη, η τέταρτη, δεν θυμάμαι πια. Νομίζω τέταρτη. Καλό δεν είναι αυτό όταν σημαίνει σε μια παράσταση? Καλό, βέβαια. Ναι. Το περιμένατε? Τόσο πολύ όχι. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Και δεν το περιμέναμε τόσο πολύ διότι και η απόφαση για να την κάνουμε την παράσταση ήταν λίγο... Πάμε να κάνουμε αυτό το έργο. Πάμε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι το είχαμε ψάξει πολύ. Ναι, λέγαμε τι να κάνουμε. Και λέγω, θα σου πηγαίνει αυτό. Και ξεκίνησε πολύ... Εγώ διαφώνησα. Ναι. Δεν θα σου πηγαίνει, δεν σ' άρεσε η παράσταση, την είχες δει και πλάκα μου κάνεις με το που διάβασα το κείμενο. Ναι, όχι, με το που διάβασα το κείμενο, λέω μια κυρία υπέργυρη, εθνικήστρια. Μεγάλη ηλικία. Ένα κοντρερόλο. Ναι, εθνικήστρια. Παρθένα και. Πώς το λένε, και πολύ καλά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Συντηρητική και ό,τι άλλο. Δεν θέλω εγώ στην ακρά του αφήνου. Και τη στέλνω μήνυμα, τη λέω: πες μου, τι είχε στο μυαλό σου, μου λέει εσένα. Κάπως θα το βρούμε, κάπως. Τελικά το βρήκαμε, εντάξει, μια χαρά. Και η αλήθεια είναι, εγώ δεν σε ήξερα πριν την παράσταση. Είσαι γεννημένη για τη Σταματία, αυτό. Παναγία μου, δηλαδή, τι να πω. Τα δάχτυλα, τα μαλλιά, αυτό έλεγα σε όλους, ότι αυτή η κοπέλα βγαίνει εκεί και παίζει το ρόλο της και παίζουν όλα μαζί της. Είναι όλα μέσα εκεί. Πολύ ωραίο. Αλήθεια, δηλαδή, αυτό βίωνα εκείνη τη στιγμή. Η Σοφία το είχε δει προφανώς αυτό. Το έχεις δει στην Νικολέτα. Ναι. Το είχα δει, ήξερα ότι είναι κοντραρόλος. Κοντραρόλος με την έννοια των ιδεολογικών πεπιθήσεων, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει σαν ρόλο. Δηλαδή αυτό είναι το θέατρο, να μπορείς να προσεγγίσεις χαρακτήρες που είναι κόντρα σε σένα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε. Αλλά έτσι, άμα τη εμφανίσει. Ήταν πολύ Σταματία η Νικολέτα. Και επειδή την έχω δει πολλές φορές. Κάνοντας και παρέα μαζί της, πώς εκφράζεται όταν κάνει πλάκα, όταν έτσι είναι ελεύθερη πολύ. Εντάξει, μην πεις άλλα, δεν χρειάζεται. Επειδή είχα δει κάποια στοιχεία που ταιριάζανε, ας πούμε, με το ρόλο, γι' αυτό επέμενα. Και κούμπος όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιος έχει γράψει το κείμενο? Λοιπόν, το κείμενο είναι του Κώστα Σωτηρίου. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο για μένα, εφιέστατο, ο οποίος Κώστας Σωτηρίου το είχε γράψει, το είχε στο σιρτάρι του, δεν είχε εκδοθεί. Τυχαία έπεσε στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, που έχει το θέατρο του Νέου Κόσμου στην Αθήνα, και όταν το διάβασε ο Θεοδωρόπουλος είπε: θα θέλω να το κάνουμε οπωσδήποτε. Και έγινε με την Ελένη Ιουζονίδη και παίζονταν 4 χρόνια στο θέατρο του Νέου Κόσμου και ανά την Ελλάδα γενικώ. Μεγάλη επιτυχία. Εξαιρετικό κείμενο. Όντως είναι εξαιρετικό κείμενο. Και ακόμα και αν δεν έχεις κανένα από αυτά τα στοιχεία που έχει φίλη μας η Σταματία, θα βρεις κάτι να ταυτιστείς. Ή θα ξέρεις τη Σταματία. Ή θα ξέρεις, έχω μία θεία Σταματία, ας πούμε. Και έχεις όλες αυτές τις μεταβολές, το... Συγγνώμη που μιλάω για την παράσταση, αλλά θέλω να τα πω, γιατί πόσο μου άρεσε. Όλες αυτές οι πνευματικές και συναισθηματικές διακυμάνσεις που ζεις όση ώρα είναι η παράσταση, που σε κρατάει όχι σε μια αγχωτική εγρήγορση. Τι θα γίνει, είναι όλο αυτό το ναι, ναι, θέλω να δω πώς θα αντιδράσει, μα θα το πάει παρακάτω ή θα ξαναπέσει πάλι στα ίδια. Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν τολμά. Και βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του σε όλο αυτό. Τελικά όταν σκέφτεσαι έναν ρόλο γιατί δεν τολμά, ο θεατής σκέφτεται τις στιγμές της ζωής του που δεν έχει τολμήσει. Δεν έχει τολμήσει. Οπότε για μας είναι διπλό το κέρδος. Και σαν ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και ο θεατής, ο οποίος
συγκινείται. Τις προάλλες, στην τελευταία μας, ήταν την Κυριακή, έρχεται ο Πάνος ο Ιωαννίδης που έχει το χώρο, μου λέει: Τι τους έκανε σήμερα, μου λέει. Φύγανε όλοι κλαίγοντας. Πραγματικά ήταν δύο σειρές οι οποίες είχαν βγάλει χαρτομάντιλα. Και συμβαίνει, συνήθως οι περισσότεροι κλαίνε, αλλά τόσο πολύ πια. Και λέω: Δεν ξέρω. Μου λέει: Ερχόντουσαν, βγαίνανε και είχαν. Και μου λέει ο Πάνος ήταν στην έξοδο και τους κοιτούσε και σκεφτόμουν, Θεέ μου, τι τους έκανε σήμερα, έπαιξε κάτι άλλο. Ζούμε τέτοιες στιγμές δηλαδή. Εντάξει, είναι υπέροχο να σου συμβαίνει όμως αυτό. Ναι, φυσικά. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον στο κοινό ότι βλέπεις, ας πούμε, κάποια, επειδή η Σταματία μέσα από την αφήγηση της ζωής της αφηγείται ουσιαστικά και την ιστορία της Ελλάδας με τα εμφυλιακά, έτσι, μέχρι και το σήμερα περίπου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπεις το κοινό τις ηλικιακές τους διαφορές και το πώς εκλαμβάνουν διάφορα από τα λόγια που λέει η Σταματία. Δηλαδή, και τις πολιτικές τους διαφορές. Πώς τους ακουμπάει τον κάθε. Πώς τους ακουμπάει τις γνώσεις του για κάποια ιστορικά. Πώς θα το πιάσουν και θα αντιληφθούν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί σε άλλη παράσταση γελάνε αλλού, σε άλλη παράσταση γελάνε αλλού και δεν γελάνε εκεί και κάθε φορά είμαστε «Α, τώρα γελάσαν». Δηλαδή, Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εσύ φαντάζομαι έχεις δυνατότητα να το παρατηρήσεις το κοινό. Ναι, το παρατηρώ. Γιατί είσαι στο πλάι, είσαι εκεί στην άκρη και βλέπεις. Και εγώ μην νομίζεις. Για πες. Εγώ τους ξέρω όλους πια. Οπτικά ξέρω όλους όσους έχουν έρθει. Δεν το καταλαβαίνουν γιατί νομίζουν ότι δεν φαίνονται. Είναι πολύ άβολο αυτό που λες τώρα, ξέρεις. Σνιέχ, τρίβω τα χέρια μου. Νομίζουν ότι δεν φαίνονται επειδή είναι σκοτεινά. Ναι. Αφενός τους βλέπω, αφετέρου κατηγοριοποιώ και τις αντιδράσεις πια. Δηλαδή είναι ο θεατής ο οποίος έχει έρθει και είναι έτσι, όχι επειδή είναι εχθρικός, επειδή θέλει να καταλάβει τι γίνεται και είναι 1 ώρα και 20 λεπτά έτσι. Είναι ο θεατής ο οποίος είναι και λίγο πιο χαλαρός, μπορεί να ζεσταίνεται, να βγάλει τον μπουφάν του και είναι και ο αγαπημένος μου θεατής, που είναι συνήθως γυναίκες, οι οποίες είναι σαν να παίζουν. Δηλαδή λέω εγώ κάτι και κάνω. Στον καφέ. Κάνω καφέ κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή. Οπότε ρουφάω και τις προάλλες ήταν μια κυρία που μου λέει: Καλώς. Την είχε συνεπάρει τόσο. Πολύ φίλη μου. Αν με ακούει, πολύ φίλη μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι που έχει κάνει αυτή την παράσταση και το έχει πάει τόσο πολύ. Και συνεχίζει ο κόσμος και έρχεται και θέλει και θέλει. Είσαστε αυτό που λέμε στο χωριό μου, The Talk of the Town. Αυτή η παράσταση νομίζω θα μείνει στη μνήμη μας για πάρα πολλά χρόνια, κορίτσια. Μακάρι. Και είναι αυτό το συνέστημα που νιώθεις βλέποντάς την. Το κείμενο καταπληκτικό, πανέξυπνο, ακριβώς κάνει όλη αυτή τη διαδρομή. Βλέπεις την ιστορία της Ελλάδας στις τελευταίες δεκαετίες και τη βλέπεις μπροστά σου και λες ναι, και μπαίνει και αποτυπώνεται μέσα σου εμπειρικά. Για τη σκηνοθεσία θα μου επιτρέψεις τώρα λίγο να ρίξουμε τα φόρμα. Ελεύθερα, καλά, Σοφία. Τι ωραία που τα έκανες. Με τα τραπεζάκια σου, τα καρεκλάκια βασικά. Όλο αυτό το σκεπτικό και πάντα ήθελα να μπω στο μυαλό ενός σκηνοθέτη έτσι. Να τρυπώσω. Ναι. Πώς. Κοίταξε, έπρεπε να βρω κάτι. Επειδή είναι και μονόλογος, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις το κοινό στο μονόλογο, ανεξάρτητα από το αν ο ερμηνευτής είναι τόσο καλός. Μπορεί να είναι πολύ καλός, αλλά κάτι να μην σε τραβάει, ας πούμε, να είσαι εκεί προσιλωμένος. Ναι. Έπρεπε να βρεθεί λοιπόν κάτι που να συνδυάζει διάφορα πράγματα. Να συνδυάζει πρώτα απ' όλα αυτή τη μοναξιά που νιώθει αυτή η γυναίκα. Να συνδυαστεί ο χώρος που στο τέλος καταλήγει και που κανείς δεν το ξέρει από την αρχή, χωρίς να το καταλάβει όμως ο κόσμος ότι βρίσκεται εκεί. Ναι. Δεν λέμε τώρα. Όχι. Λοιπόν, να δεις πως όλο αυτό το παρελθόν που φέρει επί σκηνής, με τα λόγια, πρέπει να έρθει και με κάποια αντικείμενα, με κάποια τέλος πάντων. Και σκεφτόμουν διάφορες έτσι εκδοχές. Να μην είναι πολύ μπουκωμένο επίσης, δεν μου αρέσουν τα πολύ μπουκωμένα σκηνικά. Και σκέφτηκα αυτό που είδες και πώς αυτό θα καταλήξει. Δηλαδή, πήγα στο αποτέλεσμα, πώς θέλω να είναι στο τέλος και από το τέλος άρχισα να χτίζω. Να το πας μέχρι την αρχή. Ακριβώς. Πώς θα φτάσεις στον κόσμο. Είναι πραγματικά, δεν έχω δει την αρχική παράσταση, δηλαδή από άλλη ομάδα, από άλλο σκηνοθέτη, από άλλο ερμηνευτή, αλλά είναι σαν να είναι φτιαγμένο όλο αυτό το πράγμα με αυτό και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Στο δικό μου το μυαλό μέσα. Ωραία. Αυτό είναι ο πολύ ωραίο. Ο Σωτηρίου που ήρθε στο Ηράκλειο και είδε την παράσταση, μας είπε και ήταν πολύ συγκινητικό ότι είδε τη Σταματία που έγραψε. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Υπέροχο όλο αυτό. Και για πείτε μου τώρα, το γεγονός ότι το είχατε αλλιώς στο μυαλό σας. Δηλαδή, ωραία, θα δώσουμε ένα αριθμό παραστάσεων, ευχόμαστε να πάει καλά κτλ.
το οποίο γεγονός ανετράπη και βλέπουμε να εξελίσσεται και ο κόσμος το ζητάει και να ξανά η σταματία στη σκηνή και ξανά η σταματία στη σκηνή. Αυτό, τι απαιτήσεις δημιουργεί μέσα σας? Πες εσύ πρώτα που παίζεις, γιατί μετά από αυτό το ρόλο. Να κεράσω ένα νύχτα. Έναν ελληνικό βράδυ. Πες εσύ πρώτα, γιατί μετά από αυτό το ρόλο δεν ξέρω τι θα γίνει, Νικολέτα, που θα πάρει. Ναι, όλος ο κόσμος αυτό μου λέει. Μετά από τη σταματία, τι θα παίξεις? Λέω, τι θα κάνω διακοπές κυρίως. Όχι τώρα τόσο μετά, δηλαδή. Μετά, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Όπως μου λέει και η Σοφία, να δω, μου λέει, τις προάλλες έκανα ζέσταμα και ήταν στο ταμείο και μου λέει, να δω μετά τη σταματία τι θα κάνεις. Λέω, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εσύ δεν ξέρεις ακόμα τι θα σου προτείνω. Οπότε άφησε να τα πεις εδώ. Το μυαλό σε πρώτη παγκόσμια. Όχι ακόμα. Σε πρώτη παγκόσμια. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις σε μένα σαν ηθοποιό ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε εις βάθος ακόμη πιο πολύ. Γιατί αυτό το πηγάδι που ονομάζουμε υποκριτική δεν έχει πάτο. Είναι ένα ψέμα. Είναι μια υφάλμηρη λίμνη η οποία βγάζει σε μια τεράστια θάλασσα. Αν μου επιτρέπεις να μιλήσω με εικόνες. Οπότε σε κάθε παράσταση, και αυτό είναι το μαγικό, ανακαλύπτω και κάτι παραπάνω. Παράδειγμα, μπορώ να ανακαλύψω κάτι για μένα, αυτή την τεράστια μοναξιά της ύπαρξης πια, που γίνεται καμιά φορά και μεταφυσική. Λες, πω τελικά γεννιόμαστε και πεθαίνουμε μόνοι. Και όσοι είναι δίπλα μας είναι στις δικές τους μοναξιές, καμιά φορά βγαίνουμε και συναντιόμαστε και είναι μαγικό. Αλλά συνήθως είμαστε μόνοι σαν άνθρωποι. Ναι. Ή παίρνεις από το κοινό πράγματα τα οποία δεν τα περίμενες. Πάλι παράδειγμα θα δώσω από την τελευταία μας παράσταση που την έχω πιο πρόσφατη. Ήρθε ένα πιτσιρικάκι, ένα πανέμορφο πλάσμα, ένα κοριτσάκι, δεν ήταν 15-20 χρονών, με τη γιαγιά του, η οποία ήθελα να την ανεβάσω πάνω στη σκηνή γιατί ήταν η σταματία. Γιαγιά ήταν αυτή, με ένα καπέλο. Με το καπέλο το γούνινο, με το γιακαδάκι της, με το... Κάποια στιγμή λοιπόν η γιαγιά δυσανασχέτησε, κάτι έπαθε εκείνη την ώρα και της μίλησε η εγγονή της για 2-3 δευτερόλεπτα και της είπε γιαγιά ηρέμησε. Όλο αυτό εμένα με γέμισε για όλη την παράσταση. Αυτή η σχέση, γιατί κάνουμε θέατρο για να μιλήσουμε για τις σχέσεις των ανθρώπων. Για ποιους έχουμε ξοδευτεί, για ποιους έχουμε κλάψει, σε ποιους έχουμε δώσει τα πάντα και δεν έχουμε πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα και μας έχει μείνει μία μαύρη τρύπα στην ψυχή μας, ποιους έχουμε αγαπήσει, για ποιους, ας πούμε, αγχωνόμαστε, ξυπνάμε το βράδυ και λέμε, έβαλα στο παιδί μου το σωστό κολατσιό, πήρε ζακέτα. Για τις σχέσεις. Αλλιώς δεν κάνουμε θέατρο. Για ποιο λόγο? Για να δείξουμε τι ωραία που τραγουδάμε, τι ωραία που παίζουμε. Πέρασε ο Λόρενς Ολίβιε και η Μαρία Κάλλας και η Άννα Συνοδεινού και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι το κάνανε πολύ καλύτερα από εμάς. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτά που μπορούμε. Για τον άνθρωπο μέσα μας. Ξεκίνησες με αποθυμένα αυτή την παράσταση? Αποθυμένα έχω πάντα. Και τα ξέρει ο ψυχαναλυτής μου πολύ καλά. Αυτή η παράσταση για μένα επικεντρώνεται στο σκληρό πυρήνα της μοναξιάς. Το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή, πόσο εγώ σαν άνθρωπος. Παρόλο που είμαι τρομερά κοινωνική και ένας άνθρωπος με γνωρίζει και λέει «Α, τι ευχάριστο, όμως η μοναξιά υπάρχει». Ναι. Είναι ένα τέρας το οποίο μόλις κλείσει την πόρτα του σπιτιού και ακούσει την ησυχία, κάνει ένα «σιου» και σου επιτίθεται. Η σταματία στο παιδί στα μούτρα αυτό, ναι. Το νιώθεις. Ναι. Είναι, συναντήθηκα με αυτό το ρόλο πολύ σε αυτό το θέμα. Και σε ζόρισε ή μαλάκωσες μέσα σου? Και τα δύο. Ζοριζόμενη, έμαθα να την αποδέχομαι. Όχι τόσο πολύ, γιατί δεν είμαι και γκουρού, αλίμονο. Η μοναξιά πονάει πάντα. Αλλά έμαθα ότι, ξέρεις, είναι δικαιολογημένο, Νικολέτα, είσαι άνθρωπος που νιώθεις έτσι. Και που κλαις και που συγκινείσαι και που επιζητάς την ανθρώπινη παρουσία και που θέλεις να μιλάς λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει και είσαι λίγο καμιά φορά. Είναι ανθρώπινο. Μην μιλάς τώρα, θα μιλήσει η Σοφία, έχει τη σειρά. Καλά, εντάξει. Όχι καλές, μιλήσει. Άντε καλά. Για τις απαιτήσεις, εσένα τι σου γέννησε όλο αυτό το πράγμα? Εμένα καλά, συζητάμε ότι κάνετε κανονική ψυχανάλυση σε καθημερινή βάση με τη δουλειά που κάνετε. Ναι. Το έχετε καθελά. Ναι. Εμένα τι μου γέννησε? Καταρχάς, όταν είχα διαβάσει το κείμενο, με είχε συγκινήσει πάρα πολύ εκεί που δεν το περίμενα. Αυτό ήταν το πρώτο που μου άρεσε. Δηλαδή, αν το διάβαζα ευχάριστα και γελούσα, ας πούμε, με τα παθήματα αυτής της γυναίκας, τέλος πάντων, όταν διάβασα το τελευταίο κομμάτι, ήταν ένα... Με χτύπησε δηλαδή στην καρδιά κατευθείαν. Και μου ανέτρεψε όλο αυτό που είχα διαβάσει. Οπότε το ξαναπήρα από την αρχή. Εγώ τι να πω, επειδή δεν είμαι μέσα σε αυτό να παίζω, που είναι τελείως διαφορετική η σχέση με το κείμενο όταν παίζεις και όταν το
το φτιάχνεις, ναι, το σκηνοθετείς. Είμαι πιο πολύ, έχω αναλάβει πιο πολύ το πρακτικό κομμάτι, αν θέλεις, και επειδή η Νικολέτα τα κατάφερε πολύ γρήγορα και από μόνη της εύκολα, δηλαδή δεν χρειάστηκε να την ζωρίσω τόσο πολύ για να βρει τα στοιχεία της θεματείας. Έμεινα λίγο στο πρακτικό κομμάτι, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, όταν λες πρακτικό. Δηλαδή, για το σκηνικό, πώς θα είναι, πώς θα στηθεί όλο αυτό. Εντάξει, με την ερμηνεία της φυσικά. Της έδωσα μία διαδρομή και τη βρήκε. Mm. Αυτή η διαδρομή τη βοήθησε πάρα πολύ και τη βρήκε. Οπότε εγώ βλέπω, αυτό που βλέπω εγώ τώρα από το έργο, επειδή το βλέπω κάθε μέρα που παίζεται, είμαι εκεί κάθε μέρα κερδίζω και κάτι άλλο. Mm. Και δεν το περίμενα αυτό. Γιατί δεν... το κακό είναι ότι εδώ στο Ηράκλειο δεν μπορείς να κάνεις τόσες πολλές παραστάσεις, γιατί δεν υπάρχει τόσο κοινό, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχει ένας χώρος να σε φιλοξενήσει τόσες μέρες. Οπότε τώρα είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπω δική μου παράσταση ξανά με τόσο κοινό και ανακαλύπτω κάθε φορά και κάτι άλλο. Mm. Και μάλιστα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι σηκώνομαι από εκεί που είμαι στο ηλεκτρολογείο πάνω για να τη βλέπω, γιατί την απολαμβάνω, δηλαδή μου αρέσει. Α, βλέπεις και εσύ την παράσταση. Ναι, έχω... Ναι. Αυτά, ναι. Και τίποτα. Δεν κάρα δεν πληρώνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τώρα έχω καταφέρει να τη δω την παράσταση χωρίς να πω, θα έπρεπε αυτό να πάει εκεί ή η Νικολέτα εκεί να πει, να το πει αλλιώς. Δηλαδή, ξέρεις στην αρχή αυτά που σε πιάνουν, με το κριτήριο το επαγγελματικό. Ναι. Και τώρα έχει... και περνάει πολύ μέσα μου πια. Πολύ. Τώρα αυτό με τη μοναξιά, τώρα δεν το συζητάμε, το έχουμε... Το έχουμε πολλές φορές για τη μοναξιά, πόσο αυτή η γυναίκα, ας πούμε. Είναι τραγική η φιγούρα της στο τέλος, που δεν θέλουμε να πούμε τι και πώς να κάνουμε σχόλια. Και όμως είναι ένας mainstream χαρακτήρας, ναι, δεν είναι κάτι ακραίο. Ναι, όχι. Που έπεσαν όλα τα δεινά του κόσμου πάνω της. Είναι συμβαίνει. Καθόλου. Δίπλα μας αυτή τα βλέπει έτσι, αυτή τα εκλαμβάνει έτσι, διότι δεν έχει το σθένος να τα αντιμετωπίσει και ό,τι και αν της προκύπτει είναι κάτι τεράστιο και κάτι... τρομερό, και από την λες δεν έχει το σθένος, αλλά εγώ θα σου έλεγα έτσι μετά από καιρό που έχω δει την παράσταση ότι τελικά αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή αντιμετώπισε όλες αυτές τις δυσκολίες της ζωής της με πάρα πολύ. Ήταν πολύ συνέπεια. Γενναιόδορη. Ήταν πολύ γενναιόδορη, γενναιόδορη γι' αυτό. Πολύ σημαντικό. Αυτό τώρα που συζητάμε λίγο σκέφτομαι ότι είναι σαν να περιγράφουμε πραγματικά τη ζωή μας. Δηλαδή, ναι, λέμε για τη μοναξιά. Λέει η Νικολέτα, ξεκινάμε μόνοι μας, πεθαίνουμε μόνοι μας. Δεν το έχει πει η Νικολέτα, το έχουν πει και άλλοι πριν από αυτό. Και κάποιος κύριος, πώς το λέει, Νίτσε, ένας Φρόιντ, ένας... Που αυτή είναι η αλήθεια μας. Για να βγει όμως αυτό, εσύ πρέπει να συναντηθείς με έναν άνθρωπο και αν δουλέψετε οι δυο σας. Ναι. Και θα το παρουσιάσεις σε μία σκηνή και από κάτω θα είναι κόσμος να το δει. Σε τίποτα από αυτό δεν είσαι μόνος σου. Αλλά στην ουσία είσαι πάλι μόνος. Η δουλειά με τον εαυτό είναι δουλειά με τον εαυτό. Δεν είναι δουλειά με το κοινό. Το κοινό σε εξελίσσει και ο σκηνοθέτης σε εξελίσσει πρώτα απ' όλους και ο συνάδελφος, όταν μιλάμε για θέατρο παραπάνω από του ενός ατόμου, ναι, σε εξελίσσει. Αλλά αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου, και όταν λέω δουλέψεις, δεν εννοώ το 8ωρο το εργασιακό, εννοώ να σε απασχολεί από την ώρα που θα σηκωθείς και θα ανοίξεις τα μάτια σου, μέχρι την ώρα που θα κοιμηθείς το βράδυ, μερικές φορές και στον ύπνο σου. Γι' αυτό λέμε η δουλειά του ηθοποιού δεν είναι μεροκάματο. Το να σε απασχολεί δεν αρκεί όμως. Είναι το πρώτο βήμα. Από το, ναι, με απασχολεί μέχρι καταφέρω να κάνω δουλίτσα τη μεσολαβή. Με βασανίζει. Αυτό ναι, αυτό εννοώ. Με βασανίζει και δεν πρέπει να το κάνω. Γιατί... Μάλλον δεν ήταν σωστό το ρήμα. Εγώ εννοώ την απασχόληση. Είναι το επόμενο βήμα απλά. Ναι, με την έννοια του ότι έχω στο νου μου. Φερρυπίν, είναι ένα παράδειγμα που το έστειλα που πήρα τηλέφωνο τη Σοφία κατευθείαν και τη το είπα γιατί με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα στο δρόμο στο Μασταμπάγινου από το σχολείο που διδάσκω. Και ήταν μια γιαγιά σε ένα αμάξι που ήταν με το νυχτικό της. Και με ανακατεμένα μαλλιά της είχαν αφήσει το παραθυράκι σαν το δέσποτο μισάνοιχτο. Και μετά ήρθε ο γιος της, βάζει τα φρούτα στο πόρτο μπαγκάζ νευριασμένος, κρακ, ξέρω εγώ, και βάζει μπροστά με πολύ θυμό όμως αυτός ο άνθρωπος. 50 χρονών ήταν, ας πούμε, ιδρωμένος κτλ. Είχε όλη την καθημερινότητα πάνω του. Και εγώ είχα μείνει γιατί νόμιζα πως κάτι θα τη συμβεί μέσα στο αμάξι, γρία γυναίκα. Και φεύγοντας, γυρνάει και μου κάνει ευχαριστώ. Ένα άϊχο το οποίο εμένα με έλειωσε. Και λέω αυτή και αυτή είναι η σταματεία. Οι άνθρωποι που τους έχουμε πετάξει, που πλέον νομίζουμε ότι δεν τους οφείλουμε τίποτα. Ενώ τους οφείλουμε όλη μας τη ζωή. Και παίρνω τη Σοφία και της λέω, Σοφία. Και έκλαιγα, ας πούμε, και λέω, εντάξει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Ναι. Και μου λέει και αυτή δεν το πιστεύω, κράτα το και έλα στο θέατρο. Σοφία, στον εαυτό μας το κάνουμε αυτό. Δεν πετάμε κομμάτια δικά μας. Να τα πετάμε. Σαν να μην είναι δικά μας. Πώς θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε και όταν συνειδητοποιούμε τι έχουμε Βότκα πετάξει ή όταν ξανάρχεται, γιατί μας έρχονται αυτά που πετάμε. Δεν γυρνάνε.
γυρνάνε και είναι αδυσόπιτο. Πετάμε, ναι, δυστυχώς πετάμε πολύ. Τον έχουμε, νομίζω ότι έχουμε αφήσει πολλά πράγματα από τα θέλω μας στην άκρη για να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε στα πρέπει μας και στο πώς έχει στηθεί όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Δυστυχώς. Και καμιά φορά το σκέφτομαι, επειδή είμαι και μαμά, ας πούμε, και ξέρεις, σκέφτεσαι τη ζωή σου πριν, σκέφτεσαι τη ζωή σου μετά. Πώς αλλάζει. Αφήνεις πολλά πράγματα, βέβαια, κερδίζεις πολλά άλλα, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποια ισορροπία εκεί. Δηλαδή, διάβαζα ένα κείμενο τώρα που ήταν και η γιορτή της μητέρας, που έλεγε, αν μια μαμά, ας πούμε, θέλει να βγει έξω με τις φίλες της, δεν σημαίνει ότι θέλει να γυρίσει στη ζωή που έκανε πριν παντρευτεί και κάνει παιδί, ας πούμε. Απλώς θέλει να βγει έξω με τις φίλες της. Ή ξέρω εγώ, αν μια μαμά θέλει να μείνει μόνη της για λίγη ώρα και να μην έχει κανέναν, δεν είναι γιατί δεν αγαπάει όλους τους άλλους και απλώς θέλει. Είναι γιατί θέλει λίγο να μείνει μόνη της. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε καθημερινά στον εαυτό μας. Τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα. Το κάνουμε λίγο τεράστιο και. Ακριβώς, ναι. Και νιώθουμε ενοχές. Έλα καλά, τι λες, ποια βότκα, κοκτέιλ θα φέρω. Πολλά ποτά μέσα, πολύ αλκοόλ. Την επόμενη φορά, πραγματικά. Οπότε ναι, τα πετάμε τα κομμάτια μας που είναι σημαντικά για μας και δεν πρέπει να τα βάζουμε, υπάρχει ένα παζλ, να τα ενώνουμε εκεί. Και... Η ζωή μας δεν είναι αυτό όμως, παιδί μου. Ακριβώς, αυτό μαθαίνει σιγά σιγά να τα βρίσκεις με σένα, με τη μοναξιά σου, με αυτό που δεν θες, με αυτό που θες. Και άμα καταφέρεις να βάλεις για τρία κομμάτια μαζί, είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός, ναι, βέβαια. Έτσι. Τώρα, άμα κάνεις και όλη την εικόνα, εντάξει, είσαι βούδας ο ίδιος. Πολύ λίγοι άνθρωποι το κατάφεραν αυτό και τους θυμόμαστε πολλά χρόνια. Ναι. Έχουν γίνει κυρίως θρησκεία. Και τους θαυμάζουμε. Έτσι, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η συμβουλή δική μου. Η Σταματία έχει ακόμα μία παράσταση την Κυριακή και μία παράσταση τη Δευτέρα. Και το Σάββατο στην Ιεράπετρα πάμε. Το Σάββατο παίζουμε εμείς. Δηλαδή, θα παίζουμε ταυτόχρονα που θα είστε στην τηλεόραση. Θα παίζετε και. Εσύ θα παίζεις και στη σκηνή επάνω. Πολύ ωραία. Μαγικό. Αυτό γίνεται μόνο εδώ. Έχετε ενημέρωση για άλλη παράταση? Όχι, τώρα δεν κάνουμε άλλη παράταση. Γιατί έρχονται εκλογές. Πρέπει να πάει να ψηφίσει. Πρέπει να πάει στο χωριό μου. Πρέπει να πάει στα Ιαματικά Λουτρά μετά. Για το γοφό μου που πονάει. Λοιπόν, δεν θα γίνει τώρα άλλη. Όχι, είναι τελευταίες παραστάσεις τώρα. Όχι, αλήθεια. Αλήθεια. Μα κοίταξε, δεν είναι ότι το κάναμε επίτηδες που δεν το λέγαμε. Είναι ότι έρχονταν πάλι κόσμος και λέγαμε, παιδιά, δεν ξαναπάμε αφού. Είναι γεμάτη, οπότε και δεν είναι ότι. Δεν πιστεύεις ότι δεν θα ξανάρθει κόσμο. Περίμενε. Όχι, θα ξανάρθει, γιατί ήδη έχουμε πολλές κρατήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να το ξαναπάμε τώρα, γιατί κοίταξε, έρχεται καλοκαίρι. Το θέατρο είναι ένας χώρος. Είναι κλειστό θέατρο. Είναι κλειστό θέατρο. Δεν ενδείκνεται για καλοκαιρινές δεν ενδείκνεται. Δεν θα θέλαμε με τίποτα αυτή η παράσταση να γίνει έξω. Θεωρώ ότι θα χάσει πάρα πολλά αν γίνει σε ένα εξωτερικό χώρο. Οπότε θα κάνουμε τώρα αυτές τις δύο τελευταίες παραστάσεις. Πραγματικά είναι τελευταίες, 19 και 20 του μήνα. Το ορκιζόμαστε. Το ορκιζόμαστε, δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα, έχουμε σκοπό από το φθινόπωρο η Σταματία να πάει σε άλλα μέρη της Ελλάδος και στην Αθήνα και γενικότερα να ταξιδέψει. Και αν καταφέρουμε να την ξανακάνουμε στο Ηράκλειο, θα το προσπαθήσουμε. Αλλά δεν είναι... Εδώ θα είμαστε, κορίτσια. Ναι, εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Ναι. Και εμείς και οι υπόλοιποι. Αλλά ξέρεις τώρα, είναι πολλά. Που ο χώρος, οι διαθεσιμότητες, όλα αυτά είναι. Αλλά θα το παλέψουμε αν. Αλλά για τώρα είναι οι τελευταίες παραστάσεις, αλήθεια. Εντάξει. Δεν πιστεύει τίποτα, άστινα. Πηγαίνετε τώρα εσείς Κυριακή, Σάββατο. Κυριακή, Δευτέρα, ό,τι θέλω, λέω κι εγώ. Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, αν υπάρχουν ακόμα θέσεις, πηγαίνετε. Χαμογελάστε λίγο, κάτι μπορεί να γίνει στην περίπτωση σας. Χαρτομάντιλα όπως και δίποτε, στην τζαντούλα, στο τσεπάκι, να τα έχετε έτοιμα. Πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Πολύ θα χαρώ να σας ξαναδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Όπου θέλει, όπου σε βολεύει. Δεν μας νοιάζει. Σταματία, μόνο θέλει διακοπές. Εδώ θέλει να άντε να μην πω πώς και πώς θέλει. Όλοι θέλουμε διακοπές. Από φθινόπωρο επανερχόμαστε δυναμικοί. Είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε και τι δεν έχουμε στο επόμενο μέρος. Θα συναντήσουμε παιδιά διαμάντια, παιδιά που το μυαλό τους είναι πάνω από το μεσόωρο, παιδιά που ασχολούνται με τη ρομποτική και έχουν πάρει και βραβεία, όχι ένα και δύο, και έχουν πάρει και το πρώτο πανελλήνιο. Και θα κάνουμε γενικώς πολύ ωραία πράγματα με πολύ ωραίους ανθρώπους στο επόμενο μέρος.